Πώς και το μπλουζ είναι τόσο διαδεδομένο. Μα ήταν 12 μέτρα, 12 μέτρα μόνο. Έφτανε σαν φόρμα, μικρή και με ελάχιστα ακόρτα στην αρχή της, ώστε ο τρομακτικά καταπιεσμένος, ο ξεριζωμένος μαύρος που τον εφέρανε από την Αφρική στην Αμερική και στις φυτείες και να και τούτη και να και οι άλλοι, να μπορέσει να βγάλει τον πόνο του, να τον εκφράσει. Δεν θέλαμε συνθετότητα. Δεν θέλαμε συγχορδίες και δευτερεύουσες πτώσεις. Άντε τρία κορδάκια και καθαρίσαμε. 1, 4, 5. Και μάλιστα, για να μην μπαίνει και θέμα να σκέφτομαι, γιατί όταν πονάς ή όταν εκφράζεις συνέστημα, δεν θες τώρα να το επεξεργάζεσαι και εδώ πέρα να το φρενάρεις. Μία σκάλα, η blue σκάλα, μόνον αυτή, έφτανε για να κυκλοφορείς μέσα στη φόρμα αυτή των τριών ακόρντων, αρχικά τριών, έτσι, στα 12 μέτρα. Και είχες τη δυνατότητα στο πρώτο τετράμετρο να πεις περί τίνος πρόκειται. Στο δεύτερο τετράμετρο να το ψιλοεπαναλάβεις, ας πούμε, να υπογραμμίσεις τι σε έχει πειράξει, γιατί πονάς. Και στο τρίτο, να ετοιμάσεις την ανανέωση. Να πεις ναι, αλλά, κτλ. Κτλ. Και να ξανασυνεχίσει αυτή η εξιστόρηση. 3, 4, 12, 12 μέτρο. Αυτό το βασικό κύτταρο του blues στη jazz χρησιμοποιήθηκε για να μπορέσουν να τοποθετήσουν όλες τις μελέτες που είχαν γίνει, τις αρμονικές ο καθένας, και να το εμπλουτίσουν και να γίνει πια μια πολύ, αν θέλουμε, πυκνή διαδοχή συγχορδιών. Αλλά τα blue μοτίβα, τα μαύρα μοτίβα με τη χαρακτηριστική ή τις χαρακτηριστικές blue νότες, είναι τα ισχυρότερα συναισθηματικά. Θα μου πεις, ρε φίλε, το σεμινάριο έχει τίτλο «Βασικές αρχές αυτοσχεδιασμού». Τι το θες το blues? Το αναφέρω και εμένα, επειδή είναι κάτι πολύ απλό σαν φόρμα και εκεί μπορεί να δούμε πολύ εύκολα κάποια πράγματα. Μπορούμε να δούμε την δομή του αυτοσχεδιασμού έτσι ώστε να είναι κατανοητό το τι λέει ο άλλος. Όπως σας είπα και πριν, μία φράση την ξεδιπλώνει σε 4 μέτρα. Την ίδια περίπου, άντε ψήλο παραλλαγμένη, τσιμπάν τα πρίμα μου, την ξαναπλασάρει στα επόμενα 4 μέτρα. Και στα άλλα, επειδή την έχει καταλάβει ο άλλος, θα μου πεις, μου την πεις και τρίτη φορά, ρε φίλε. Εντάξει, κατάλαβα. Τι άλλο σκέφτεσαι? Και έτσι ετοιμάζεις το έδαφος για τη συνέχεια της συζήτησης. Δηλαδή, αν πάμε και στις σελίδες της σύνθεσης, βασικές αρχές σύνθεσης, τι βλέπουμε? Αν τα ίδια βλέπουμε και εκεί. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια βασική φράση. Υπάρχει επανάληψη να κάτσει. Μην τη φοβόμαστε την επανάληψη και πλακωνόμαστε. Ιδιαίτερα στους κιθαρίστες και στους πιανίστες που το έχουν στα δάχτυλα. Γιατί η έρμη πνευστή τους φεύγει το στομάχι και το διάφραγμα. Ένας τρομπετίστας για να φυσήξει. Έχετε εδώ μέσα, έχουμε τρομπετίστα? Όχι, είναι ένα θέμα. Δηλαδή, έχει μεγάλες πιέσεις. Λοιπόν, να παίξω ένα blues. Κιθαριστής. Πιανίστας. Να παίξω ένα blues σαν αυτά της μαύρης ιστορίας, από τις πιο μαύρες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας, του ξεριζωμού, δηλαδή ένα gospel blues. Και αν θέλουμε μετά,
και έχουμε και κανέναν μπασίστα στην παρέα, τζαζίστα, δείχνουμε σε ένα μεγάλο κοντράστ που έχει φτάσει αυτή η φόρμα σήμερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας δούμε τη ρίζα. Thank you.